γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε το κεφαλικό φόρο και τα χαράτσια. Εσείς, συνάδελφοι, έχετε να πληρώσετε! Όχι! Έχετε να πληρώσετε! Όχι! Πάμε λοιπόν να τα κάψουμε! Στην Πειρά παραδόθηκαν σήμερα από τους αγανακτισμένους υπαλλήλους του Δήμου της Ήλιδας τα ραβασάκια της εφορίας για έκτακτη εισφορά και πληρωμή φόρων. Ελάτε! Οι εργαζόμενοι συμμετείχαν μαζικά, όπως και το σύνολο των υπαλλήλων σε όλα τα Δημαρχεία της Ηλίας, στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας τους για δυναμικές κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης. Και πάλι όχι μειώσεις μισθών, όχι στην εργασιακή εφεδρεία. Τουλάχιστον να δείξουμε ότι δεν παραδίδουμε τα όπλα μαχητή. Γιατί διάγουμε αυτή τη στιγμή, κατά τα ψέματα, ένα εργασιακό μεσαίωνα. Απολύσεις ακόμη και εντός του τρέχοντος έτους, ψαλίδισμα αποδοχών με το ενιαίο μισθολόγιο αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο και εργασιακή εφεδρεία για το πλεονάζον προσωπικό περιλαμβάνει το μενού που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την μείωση του μισθολογικού κόστου στο δημόσιο κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι και το τέλος του 2012. Όπως αποκάλυψε υψηλόβαθμο στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, εάν δεν καταστεί δυνατόν να μπουν σε καθεστώς μισθωτής εφεδρείας 30.000 υπάλληλοι μέσα στο 2011, τότε η κυβέρνηση είναι πιθανόν να προχωρήσει σε απολύσεις. Οι απολύσεις αυτές θα γίνουν μέσα στο τελευταίο τρίμηνο, καθώς το Οικονομικό Επιτελείο δέχεται ασφικτικές πιέσεις από την Τρόικα να υπάρξει από φέτος εξοικονόμηση δαπανών από την εφεδρεία. Τα νέα δεδομένα έχουν επιφέρει αναταραχή στον κλάδο των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τον εφιάλτη των απολύσεων, τις περικοπές των μισθών και των επιδομάτων τους, αλλά και τα ειδοποιητήρια της εφορίας όπου καλούνται να πληρώσουν. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι εργαζόμενοι των Δήμων της Ηλίας προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη των Δημαρχείων από τις 11 το πρωί μέχρι και το τέλος του ωραρίου. Στην Αμαλιάδα, αφού έγινε συμβολικός αποκλεισμός της οδού μπροστά από το Λαζαράκιο Δημοτικό Μέγαρο, έκαψαν τα ειδοποιητήρια, βροντοφωνάζοντας ότι τους είναι τελείως άχρηστα καθώς δεν έχουν πλέον να πληρώσουν. Όλα, δεν μείνει τίποτα. Η κυβέρνηση με τα αλλεπάλληλα, βάρβαρα και σκληρά μέτρα έχει οδηγήσει όλους τους συναδέλφους στην τοπική αυτοδιοίκηση, τους εργαζομένους γενικότερα στο δημόσιο, τους συνταξιούχους, σε απελπιστική κατάσταση, σε σημείο που δεν πάει άλλο. Γι' αυτό το λόγο αντιδρούμε ως σύλλογος της ΠΟΕΟΤΑ απέναντι σε αυτά τα μέτρα μέσω της κατάληψης, για να καταδείξουμε ότι μόνο μέσα από τον αγώνα μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική, τη φιλελεύθερη της κυβέρνησης που στηρίζεται από τους δανειστές μας, τους τοκογλύφους της Τρόικας. Αλληλέγγυα στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στέκεται η Δημοτική Αρχή της Ήλιδας, ενώ όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Βασίλης Παδόπουλος, δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στο Δήμο, καθώς ο νέος οργανισμός που συστάθηκε και ψηφίστηκε έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο νέος οργανισμός που ψήφισε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Ήλιδας έχει προβλέψει πολύ λιγότερες θέσεις από ό,τι θέσεις υπήρχαν από τους δύο πρώην Δήμους, Αμαλιάδας και Πηνίας. Δεύτερον, ο οργανισμός έχει γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια που μας είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα, εξ αυτού δεν προκύπτει πλεονάζον προσωπικό. Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων σύμφωνα και με τις οδηγίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους θα συνεχιστούν μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου, όπου θα συμμετέχουν στην απεργία που έχουν κηρύξει για ΣΕ και ΑΔΔ. Οι πρόεδροι των συλλόγων καλούν σε εγρήγορση και μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους, προκειμένου να ανατρέψουν τα μέτρα της κυβέρνησης που τους οδηγούν σε εργασιακό μεσαίωνα. Όχι σε άλλη μείωση μισθών, όχι στην εργασιακή εφεδρεία, δεν αντέχουμε άλλο. Ειδικά στην εργασιακή εφεδρεία, ήδη είμαστε πάρα πολύ λίγοι και οι υπηρεσίες δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Δεν πρέπει να ισχύσει εργασιακή εφεδρεία. Πρέπει όλοι, αυτή τη στιγμή, όλοι οι εργαζόμενοι να είμαστε μαζί, μακριά από κόμματα, παρατάξεις ή οτιδήποτε, μικρές ή μεγάλες διαφωνίες, να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κι εμείς κάτι.
Σας έχουν κοινοποιήσει κάποιο σχετικό έγγραφο που ουσιαστικά να πρέπει να δηλώσετε κάποια άτομα προς εφεδρεία? Έχει κινηθεί κάποια σχετική διαδικασία για την περιοχή? Προς το παρόν όχι. Όπως γνωρίζουμε, στο Δήμο μας δεν έχει έρθει κάποιο τέτοιο έγγραφο. Αν έρθει, ευελπιστούμε να μην φτάσουμε στο σημείο, γιατί καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Το κλίμα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, φαντάζομαι, από το να ξυπνά ένα υπάλληλο να έρθει στη δουλειά του και να ξέρει ότι πλέον είναι επί ξύλου κρεμάμενος. Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν? Πώς έχει εγγραφεί το μέλλον? Η ΠΟΕΟΤΑ μας έχει στείλει κάποιο έγγραφο που μας προτρέπει σε σύγκληση γενικών συνελεύσεων, όπου εκεί θα συζητηθούν οι περαιτέρω κινητοποιήσεις του